Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων. Καλημέρα σας κύριε Πλακανή. Καλημέρα σας, καλημέρα Καλημέρα, σας. καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε έτσι μια συχνότατη, πιο συχνή επαφή, να ενημερώνετε και ο κόσμος και οι γονείς και να δίνετε και το παράδειγμα και μπράβο για την πρωτοβουλία αυτή της Δευτέρας. Υπήρχε κάποια ανάγκη έτσι, με αφορμή κάποιο γεγονός που συνέβη? Όχι, τώρα. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη. Όχι. Είναι ένα θέμα το οποίο κανένα είναι. Κανένα γεγονός, ανάγκη υπάρχει, κανένα, αλλά κανένα γεγονός, ναι. Κανένα γεγονός δεν υπήρξε. Mm. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και μη αποδεκτό από όλες τις κοινωνίες. Mm-hmm. Πήραμε την πρωτοβουλία αυτή να το κάνουμε αρχικά στη δική μας σχολική κοινότητα, mm-hmm. αλλά λόγω του ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και είδαμε ότι ο κόσμος ζητούσε να γίνει κάτι πιο μεγάλο, mm-hmm. πήραμε την απόφαση να το κάνουμε ανοιχτό, mm-hmm. να την πραγματοποιήσουμε, δηλαδή να πραγματοποιήσουμε μια εσπερίδα, έτσι ώστε να είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε γονέα από οποιοδήποτε σχολείο, είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας mm-hmm. εκπαίδευσης. Mm-hmm. Φυσικά μιλάμε για τον σχολικό εκφοβισμό, κοινός bullying, mm-hmm. Και θα μιλήσουμε όσον αφορά τις μορφές του, την πρόληψη και την αντιμετώπιση. Ναι. Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία. Αυτά τη Δευτέρα στις 7. Τη Δευτέρα στις 7 στο Μελίνα Μερκούρι. Να πω ότι οι ομιλητές θα είναι δύο επιστήμονες, δύο ψυχολόγοι, η Μαγκύπα Γορίτσα και η Αδαμαντία Μιχαλάκη. Mm-hmm. Και όσο αφορά το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, θα είναι ο κύριος Καλαϊτζάκης Μανώλης, δικηγόρος. Mm-hmm. Είναι και μέλος του συλλόγου σας, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Πάντως δείχνει ουσιαστικά όλο αυτό μας οδηγεί σε αυτή την αναγκαιότητα το ότι πρέπει να συζητάμε, να μαθαίνουν και οι γονείς και να μπορούν να αντιλαμβάνονται τα σημάδια, είτε θήτη, εντός εισαγωγικών θήτη, γιατί και αυτό θύμα είναι, και του θύματος του bullying. Γιατί πραγματικά αυτό το, βλέπουμε την ανήλικη παραβατικότητα, ότι έχει μπει για τα καλά στη σχολεία. Μπράβο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε. Μάλιστα. Να μιλάμε για να προλαβαίνουμε. Μιλάμε για πρόληψη. Ελπίζω, Πρόεδρε, τώρα να έρθει όλος ο κόσμος, που οι γονείς τέλος πάντων που έχουν παιδιά στα σχολεία, είτε έχει να κάνει με νηπιαγωγία είτε με λύκεια, διότι είναι άμεση ανάγκη η ενημέρωση. Και σχολίασα πριν ότι συνήθως έρχονται ήδη και ήδη γονείς, και επίσης έρχονται αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα αλλά ενημερώνονται, έτσι. Ναι, αυτό αυτοί το έχω παρατηρήσει. Πρόβλημα, το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, δυστυχώς. Ναι, έτσι. Το έχω παρατηρήσει σε γενικές συνελεύσεις, ότι ο αριθμός προσέλευσης είναι πάντα πολύ χαμηλός. Τους δίνουμε την ευκαιρία με αυτή την κίνησή μας να έχουμε μια κατάμεστη αίθουσα. Είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο. Ναι, μήπως είναι τελικά η αντίληψη το ότι δεν αφορά την οικογένεια τη δικιά μου, αφορά κάποια άλλη οικογένεια και δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό αφορά όλες τις οικογένειες. Βέβαια. Γιατί με τη μία ή την άλλη θέση όλοι εμπλεκόνται, όλα τα παιδιά εμπλέκονται και οι γονείς. Και βλέπουμε ότι και το νομικό πλαίσιο για την ευθύνη των γονιών, για την εποπτεία ανηλίκου, θα αυστηροποιηθεί, επί της ουσίας κινείται σε αυτό το πλαίσιο, να αυστηροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Ναι, σίγουρα. Το ζητούμενο είναι να μην γυρνάμε την πλάτη σε περιπτώσεις οποίες, ναι, δεν μας αφορά, δεν αγγίζει την οικογένειά μας, αλλά δεν θα γυρίσουμε την πλάτη σε μια άλλη κοινωνία. Αν το κάνουμε αυτό, εγώ προσωπικά νιώθω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία. Ναι, γιατί διαμορφώνουμε και μια κοινωνία του μέλλοντος, η οποία εκεί θα βασίζεται και εκεί θα πατάει. Σαφώς. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε καλή επιτυχία και μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία και με το καλό και οι επόμενες πρωτοβουλίες του συλλόγου σας, κύριε Πλακανάκη. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.